Το κέντρο υγείας στην Κουτύπου. Ναι. Βεβαίως και θα γίνει. Ώρα 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος ανακοινώνει στο δίκτυο την κατασκευή και λειτουργία κέντρου υγείας αστικού τύπου στις παλιές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου των Σερών, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα της διοίκησης του Σεραϊκού Νοσοκομείου. Ερωτηθεί σε συνεχεία από τους Σεραίους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε και στις προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν σε προσωπικό ανά την Ελλάδα για την ορθή λειτουργία των κέντρων υγείας αστικού τύπου. Η χρονιά που διανύουμε έχουν προσληφθεί 6.500 νοσηλευτές. Πρόκειται δε να ολοκληρωθούν διαδικασίες ώστε μέσα σε λίγους μήνες να έχουμε φτάσει στις 14.000 νοσηλευτές. Και βέβαια ανακοινώθηκε και ήδη προχωρούν οι επίσης διαδικασίες πρόσληψης για 4.500 γιατρούς. Αυτό το έμψυχο δυναμικό θα το διασπείρουμε σε ολόκληρη τη χώρα όπου υπάρχουν νοσοκομεία και κέντρα υγείας αστικού τύπου. Ωστόσο και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο αριθμός που απαιτείται είναι πολύ μεγαλύτερος. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα θα βρεθεί στις Σέρες για να ανακοινώσει μια σειρά αποφάσεων του Υπουργείου. Δεν παρέλειψε όμως να ρίξει το γάντι στους γιατρούς για την επίσκεψη εργασίας στην οποία έχουν ήδη προχωρήσει εδώ και μέρες. Αυτό δεν εξηγείται και για τον εξής λόγο. Διότι χτες βγάλαμε μια ανακοίνωση. Το όλο ζήτημα έχει διευθυνθεί. Πάντοτε η καταβολή των εφημεριών γινόταν τον μήνα Μάρτιο, τέλη Μαρτίου. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Δεν εξηγείται αυτή η ανησυχία. Σε μια στιγμή, μάλιστα, έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις και το Υπουργείο έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα, έκανε λόγο για περιβάλλον ανυποληψίας. Η Ευρώπη, με συγκεκριμένη οδηγία, μας βάζει τάξη σε ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως είπα, κυριαρχούσε η ανυποληψία. Τώρα οι εφημερίες θα είναι πραγματικές και όλα αυτά επωφελία και των εργαζόμενων γιατρών που, κάτω από συνθήκες πιο πολιτισμένες, θα ασκούν πλέον τα καθηκοντά τους και βεβαίως θα καταβάλλονται κανονικά. Παράλληλα, ανακοίνωσε και την αγορά νέων ασθενοφόρων, ορισμένα εκ των οποίων θα δοθούν και στο νομό Σερών. Μέσα σε λίγους μήνες, ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, προμηθευόμαστε 200 καινούργια ασθενοφόρα και 40 κινητές μονάδες. Εξ αυτών, οι περισσότερες θα σταλούν σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της ελληνικής περιφέρειας. Και όπως είπα πρωτήρα στον κύριο Δήμαρχο, αυτό που μας ζήτησε, ως αίτημα δηλαδή που υπέβαλε, έγινε δεκτό. Ένα καινούργιο ασθενοφόρο θα δοθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στον Δήμο του, δηλαδή στο κέντρο υγείας, για να συνεπικουρεί τις υγειονομικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι θα γίνουν και νέες προσλήψεις οδηγών. Το ΕΚΑΒ ήδη τη χρονιά που πέρασε προσέλαβε περί τους 400. Είναι σε εξέλιξη και ένας νέος διαγωνισμός και για διασώστες και για οδηγούς, που σημαίνει ότι και νέες μονάδες ανοίγουν σε ολόκληρη τη χώρα και στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να σας πω μια αλήθεια. Ξεκινήσαμε κάτω από συνθήκες που κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν. Το ότι καταφέρνουμε σιγά σιγά να βάζουμε τάξεις σε αυτό το τοπίο είναι κάτι το θετικό. Έχουμε πλήρη γνώση της πραγματικότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Ξέρουμε που πάει το σύστημα και καθημερινά το βελτιώνουμε. Γι' αυτό και θα έχετε παρατηρήσει ότι οι δείκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες είναι κατά πολύ υψηλότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Καλές οι ανακοινώσεις, αλλά απαιτούνται και οι ανάλογες πιστώσεις, οι οποίες, όπως είπε ο Υπουργός, υπάρχουν. Όλα όσα σας είπα είχαν ως προϋπόθεση τις αντίστοιχες πιστώσεις. Και τα χρήματα έχουν διατεθεί εκεί που κολλήσαμε. Πριν από ένα χρόνο ήταν στις διαδικασίες. Βρήκαμε όμως έναν τρόπο, συνοηθήκαμε με το ΑΣΕΠ, αφού δεν έγινε δεκτή η πρόταση που είχα υποβάλει πριν από 1,5 χρόνο, να καταργήσουμε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για τους προσλαμβανόμενους ως νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εύχομαι κάποτε αυτό να γίνει. Τους χρειαζόμαστε όλους. Το να τους περνάμε και σε εξετάσεις, ή αν είναι τίποτα άλλο, έξυπνο δεν γίνεται. Παρά τις επίμενες ερωτήσεις του δίκτυου, ο Υπουργός απέφυγε να πάρει θέση για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Το πάπλωμα για το Σκοπιανό, Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Υπουργέ. Λέει το πάπλωμα για το Σκοπιανό. Δεν θα πάμε αυτό. Από εδώ, από εδώ. Πώς. Τα πάμε αυτά, τα έχουμε πει. Μην τα επαναλαμβάνουμε και σας κουράζει. Ο Υπουργός δεν θέλησε να απαντήσει σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το νοσοκομείο των Σερών, τονίζοντας ότι θα μιλήσει στην επόμενη επίσκεψή του στις Σέρες, ενώ δέχθηκε και υπόπλημα του νομάρχη με μια σειρά αιτημάτων.